Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μαύρη Τετάρτη με δραματική βουτιά σε αγορές όλων των πλανήτη μετά την νίκη του Donald Trump στις αμερικανικές εκλογές. Με ισχυρές απώλειες άνω του 5% έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, το αμερικανικό δολάριο και το πετρέλαιο βυθίζονται, ενώ σημαντικά κέρδη καταγράφει ο χρυσός σαν το πλέον ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας. Τοτικά κινούνται βεβαίως και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και με μικρότερες απώλειες από το άνοιγμα. Τοτικά άνοιξε και το χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει τις 572,76 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,62%. Οδηγούμαστε σε μια παγκόσμια ύφεση χωρίς ορατό τέλος, με αγορές που δεν θα ανακάψουν ποτέ. Ο νομπελίστας Paul Krugman, σε άθρο του στους New York Times, καταγράφει τους φόβους του μετά την εκλογή Τραμπ. Στην οικονομία έγινε σήμερα κάτι πολύ άσχημο, υποστηρίζει. Σύμφωνα με τους Financial Times, η εκλογή του Donald Trump στο Λευκό Οίκο σηματοδοτεί τεράστιες αλλαγές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπόριο, η εξωτερική πολιτική, η φορολογική πολιτική, η μετανάστευση είναι κάποιοι από τους τομείς που μπορεί να επηρεαστούν δραματικά, τορπιλίζοντας μερικά από τα επιτεύγματα του προκατόχου του, Μπαράκ Ομπάμα. Στα δικά μας τώρα συνεχίζεται η κόντρα Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Εθνικής Τράπεζας, μιας και η εκλογή νέου Προέδρου βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.